Γεια σου Κρίστη, καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου. Τα πόδι με κοφτούμε καρονάκι. Έχει το μένους είναι. Welcome. Βαγγέλας, όπα. 25 χρόνια λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome back και συμμετοχούλα για το θαυμαστικό giveaway. Ο πρώτος της ημέρας. Γεια σου Ρόνο, καλησπέρα. Σνιτσελάρα τα ποδάρα. Μια χαρά. Γεια σου Δημήτρη. Τα ποδάκι με κοφτό μακαρονάκι. Σκόρδο. Γεια σου Γιάννα. Γεια σου Πίνδη, καλησπέρα. Γεια σου Λερούνα. Έχουμε 7 ποδάκι με κοφτό μαγαρονάκι. Θα τα δούμε μετά. Γεια σου Αντιανάρθη. Καλό το καλοκαίρι. Το κάλεσες. Και μπράβο σου. Μπράβο σου γιατί γραμμάει το καλοκαίρι.
Δημοσκόπηση Άκης versus Αργυρό. Ο Άκης είναι για πιο μικρές ηλικίες, η Αργυρό για πιο μεγάλες. Ο καθένας το είδος. Αυτό το πλαστικό δεν κόβεται. Λοιπόν, δεν αφήνει παλαγίες. Λοιπόν, έχουμε και όλα τα υλικά μας. Πάμε να τρίψουμε για τις ντομάτες. Τι τρώμε? Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι. Βαρετό, εγώ παρήγγειλα, μη φας. Έχει ψαρόσουπα. Βασικά, γλαρόσουπα. Ελπίζω να είναι ωραίο. Τι εννοείς? Δεν είσαι φάει ποτέ στη ζωή σου χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι? Να το κάνω εγώ ωραίο? Και πότε το ξέρεις εσύ? Ό,τι σου πω. Πιστέψεις. Και πού τι ξέρεις εσύ, άμα θα είναι ωραίο. Πάντα τέλεια θα κάνεις. Τι ξέρεις από μαγειρική έρευση? Κόλλια. Δες εδώ.
Πάμε να το χτυπήσω και επιστρέφω. Πόσα χρόνια μαγειρεύεις? Σίγουρα 15 χρόνια. Πιστεύω ότι είμαι καλός. Ναι, πιστεύω ότι είμαι καλός. Για επίπεδο σπιτιού είμαι top. Για επαγγελματικό όχι. Γεια σου Γκρίνχε, καλησπέρα. Γεια σου Άντριου. Τα ποδάκι με κοφτό, σου αρέσει? Ρωμάει. Θραπεδάκι και μάτς με τον Άρη. Ποιο είναι Άρη? Ακόμα παίζουν. Κάποιος ότι ήρθε καλοκαίρι και τελειώσαν τα ποδόσφαιρα. Εσύ το έχεις μαστεράρει, για πες πώς το κάνεις. Να δούμε διαφορές. Την άλλη εβδομάδα τελειώνουν όλα. Άντε, να ηρεμήσουμε λίγο. Μας αρέσει να το πούτσο. Λοιπόν, τα έχουμε όλα τα υλικά. Βράζω στο κύτταρο στο πόδι με ξύδι γρασί και μαγιά μετά με την βράζω μαγανό στο ζουμιό του στο πόδι αντί για νερό και πρέπει να είναι τη γεύση. Ωραίος, το ακούω. Εμείς το κάνουμε τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, υλικά.
τα πόδι, φρέσκα ντομάτα, σκόρδο, μπούκοβο, μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, λάδι, λευκό κρασί, σάχαρη και τα μακαρόνια. Αυτά είναι τα υλικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη δουλειά, να σοντάρουμε τα πόδι. Τριήμερο είναι. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Αλλά δεν θα πάμε. Γιατί δεν το θέλετε. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τώρα άρχισες. Ναι, τώρα. Τελειώσαμε τη μιζανπλάς που λέγεται στο χωριό μου. Άι, αρέσει στην Ελλάδα, δεν βλέπουμε. Ισχύει. Δεν θέλετε άι, αρέ. Κάνει στατικούς ήχους. Τώρα. Ισχύει. Κακός τελικός χθες της Champions League. Άλλος ένας κακός τελικός. Εκπληκτική εμφάνιση Dortmund στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ άτυχη που δεν σκόραρε. Δεύτερο ημίχρονο ξενέρωσε. Φάνηκε εκεί πέρα η απειρία της και το μέγεθος της φανέλας. Και η Real επαγγελματικά πήρε άλλη ένα Champions League. Έχω σκρίνο μαχαίρι. Ναι, έχω. Αλάτι. Πεπέρι. Πολύ άτυχη η Ντόρτμουντ. Πιστεύω ότι άξιζε να το σηκώσει. Άτυχη, κρίμα. Φάνηκε η φανέλα που δεν είναι βαριά. Πόσο χάρη το καλοκαίρι, καθόλου. Το χάρη θα μου έρθει όταν είμαστε κοντά στις διακοπές. Ή όταν είναι να πάμε τώρα για Κέρκυρα ή για Κέμαντο. Βάλε κάτι για να γαμάει. Τι εννοείς. Γαμάει μάνες. Either way. Όλα μετρανερώνω. Και η φανέλα μετράει και οι παίκτες αν έχουν εμπειρία σε τέτοιες οργανώσεις. Όλα. Και η τύχη. Αλλά η εμφάνιση της Dortmund στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. Πάρα πολύ άτυχη που δεν σκόραρε γκολ. Και αυτό την επηρεάσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Κακός τελικός. Επαγγελματική νίκη για τη Ρεάλ.
Αυτό λέμε. Εμπειρία και φανέλα. Ο Αντζελότη τακτικά δεν είναι τόσο καλός προπονητής. Ο Αντζελότη πιο πολύ έχει την εμπειρία του να διαχειρίζεται παίχτες. Δηλαδή παιχτικά είδαμε πιο ωραία πράγματα από την Ντόρτμουντ σε θέμα τακτικής. Αλλά ο άλλος είναι πιο πολύ τέτοιο, personal manager. Ξέρει να καβλώνει τον άλλο, να τον κάνει να παίζει. Ο Καρβαχάλ, λες και ήταν ο Μαλάκα ο Καφού ήταν. Όχι, τακτικά δεν είναι καλός. Και το είδαμε και στο γήπεδο. Πολύ λίγα πράγματα. Βινίσιους, άμα είσαι τέτοια παιχτάρα, δικαιούσε να είσαι υπερόπης. Έτσι πρέπει. Σπάνια είναι οι παίχτες που είναι και παιχτάραδες και είναι και καλά παιδιά. Θέλουμε και λίγα κολοπαίδια στο ποδόσφαιρο. Μας αρέσουν. Τα ποδάκι με κοφτή μακαρονάκι θα δεις στο τέλος, θα είναι special. Καλύτερος είναι ο Καρβαχάλ του Καφού. Κάπου ό,τι λέμε κουβέντα. Και πάμε από μια πίρα, γιατί ακούμε πολύ μαλακίες. Before that, the you got it here. The logo senior and I was welcome. Exhala 420. Αγάπη 27 χρόνια ευοκλεισμού και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σαμπάκι. Συμμετοχούλια για το θαυμαστικό giveaway και φύγαμε. Λοιπόν, στη γεια σας. Cheers. Ισχύει. Νύμφη, ωραία η νύμφη. Και Σαλονικιά. Λοιπόν, τώρα που τα πόδια έμεινε με το λαδάκι, θα ρίξουμε λίγο μπουκόβο, καυτερό, αντρικό, 2-3 μπαθαράκια, και το σκόρδο. Ανακάτεμα. Το σκόρδο ένα λεπτάκι θέλει. Και σβήνουμε με λευκό κρασί.
Κοτόπουλο γλυκόξινο με πένες. Γιατί όχι με ρύζι που του πάει πολύ. Γιατί το λένε λευκό αφού είναι κίτρινο. Ισχύει. Και το κρεμμύδι γιατί το λένε κόκκινο αφού είναι μόβ. Εδώ σε θέλω. Τι μας κρύβουν. Διαδώστε Έλλη. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγει το αλκοόλ. Το μυρίζουμε. Δεν σου αρέσει το ρύζι. Σόπα. Ωραία μπύρα, αδαφριά και παγωμένη. Πιλάφι. Πώς σου αρέσει το πιλάφι. Εμένα δεν μ' αρέσει και το. Χρησιμοποιώ σαν γαρνιτούρα. Με σαλτσούλες. Λοιπόν, μόλις φύγει το αλκοόλ, ρίχνουμε και την ντομάτα και τα λέμε. Και τζιτζί μπουμπού, τέλος φαγητού, αυτό ήταν. Εύκολο, πανεύκολο. Ακριβό, ναι. Μια φορά το μήνα, νομίζω, αξίζει. Είμαι φταπόδι με σουτιέρα. Εχθές δεν είχε καθόλου κόσμο στο Ηράκλειο. Τι μπόμπα έχει πέσει. Να βγει ποιος μάνα μου. Δεν υπάρχει φράγκο. Μόνο οι φοιτητές βγαίνουν για καμιά μπύρα στο χέρι. Γεια σου φίλε, καλό μήνα. Τώρα δουλεύουν όλοι να βγάλουν ένα φράγκο του τουρισμού. Να βγάλουν το χειμώνα. Λοιπόν, έφυγε το αλκοόλ. Σάλτσα ντομάτας από φρέσκια ντομάτα. Τέρμα η φωτιά να πάρει μια βράση. Και μετά το αφήνουμε μέχρι να μαγειρευτεί το χταπόδι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ρίχνουμε και λίγη ζάχαρη. Λίγο αλατάκι έξτρα. Και θα γιορθώσουμε στο τέλος. Άμα χρειαστεί κάτι άλλο. Πόσο χταπόδι, ένα μικρό, 600 γραμμάρια. Η κοπέλα μου δεν στριμάρει πλέον, όχι. Θα στριμάρει πλέον for fun. Όχι, δεν θέλω να ανοίξω εστιατόριο. Η εστίαση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δύσκολο πράγμα και επίφοβο. Να μην πας καλά. Οπότε ναι, δεν θα ανοίξω κάτι με εστίαση. Γεια σου Razor, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ένα υπέροχο τέλειο καλοκαίρι. Τελειώσαμε. Τι μαγειρεύουμε. Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι. Μου αρέσει η μαγειρική πάρα πολύ. Και το φαγητό. Όπως έχω πει, είμαι το φαγητό στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα, ναι. Οπότε μόλις πάρει μια βράση, καπάκι, χαμηλή φωτιά μέχρι να βράσει το χταπόδι να γίνει λιώμα και να γίνει και σαλτσούλα ωραία. Και πηχτή και καμπλωμένη. Λοιπόν, πήρε βράση, έχω βάλει αλάτι,
Έχω βάλει λίγο αλάτι, έχω τα πόδια αλμυρό. Όταν γίνει θα δοκιμάσω, άμα χρειαστεί να προσθέσουμε. Έχω βάλει αλάτι. Λοιπόν, καπακώνουμε, το αφήνουμε στο ανοιχτό, να φεύγει ο ατμός. Και τα λέμε τουλάχιστον μισή ώριτσα. Γεια. Βασικά, κάτσε τώρα για αυτά μέσα. Για να είμαστε έτοιμοι. Και θα κλείσει τέλος. Ναι. Αύριο πάλι. Τι μαγείρεψα. Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι. Μαγειρέψαμε το χταποδάκι με τη σαλτσούλα. Και τώρα έχει μείνει να βράσουμε το κοφτό μακαρονάκι. Είναι ζεστό. Καλό είναι. Το ηλεκτρικό μάτι είναι Xiaomi. Λοιπόν, να δούμε λίγο από αλάτι πώς είναι. Όπου είναι και καούρικο. Τέλειο. Ούτε αλάτια θέλει τίποτα. Ηλεκτρικό μάτι αντί για κουζίνα συμφέρει. Πόσο καίει, καίει λιγότερο γιατί είναι πιο γρήγορο και πιο δυνατό. Αλλά η κουζίνα είναι η κουζίνα, ρε φίλε. Θες φούρνο να έχεις, μπορεί να χρειαστείς δύο μάτια ταυτόχρονα. Αυτό είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Για φοιτητηλίκια, για τέτοια σε πράγματα, για τέτοια cooking. Γεια σου, Πελά, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Μαγειρεύουμε να φάμε, έχουμε πεθάνει την πείνα. Θα βάλουμε κοραλάκι. Σας αρέσει το κοραλάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Από τα αγαπημένα μου κοφτά μακαρονάκια. Μόλις γύρισα από θάλασσα, εγαμίασε ρε μαλάκα. Εμείς θα κάνουμε μπάνιο. Α, σε μια εβδομάδα θα κάνουμε μπάνιο. Άντε γεια. Σε μια εβδομάδα γι' κουτιές. Ωιω. Αλλά. Τι μέρα σήμερα, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μια χαρά. Παρασκευή, Κερκύρα. Ζιουμ. Μπανάκι, μανάκι. Τανάνινα, νίνα. Παρασκευή έως Δευτέρα. Άλλη αρένα stream από παραλίες. Βεβαίως. Θα βάλω σαμπγκόλ. Άμα θέλετε, εννοείται θα κάνουμε. Εσείς αποφασίζετε. Και αυτήν την εβδομάδα είναι κάψονες. Τέλεια. Τίποτα μάκι, ό,τι να είναι. Με Αγγελική θα πάω. Όχι, μόνος μου. Σόλο. Σόλο τη φυσαρμόνικα. Σόλο καριέρα. Solo days.
Η Αγγελική έχει δουλίτσες. Τώρα τρέχει για αυτά που κάνει και πρέπει σε 3 μήνες να είναι έτοιμη. Από Σεπτέμβριο να ξεκινήσει να δουλεύει. Κύπρο 40. Τι ώρα είναι και είμαστε ακόμα στο cooking. Σήμερα το cooking πήρε 4 ώρες. Μαγειρέψαμε ένα μοσχάρι. Ολόκληρο. Φαινόμενο είμαι εγώ. Πόσο σου βγαίνουν τα μεταφορικά. Τώρα είναι εκλογές, οπότε πάμε τσάμπα. Αλλά σε κανονικές φάσεις είναι 30 ευρώ το κτέλ και 5 ευρώ το καράβι. 35 ευρώ. Έφερα μουσακά μετά από παραλία. Ω να σου γαμί. Έχω να φάω μουσακά πάρα πολύ καιρό. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλή όρεξη. Πρώτα βράζεις το νερό και μετά βράζεις τα μακαρόνια. Όχι, πρώτα βράζεις τα μακαρόνια και μετά βράζεις το νερό. Πιο κτέλ άρρωστος. Κτελάρα. Πολύ μου αρέσει το κτέλ. Εγώ να σχολεύσω, τι λες. Καλά είναι. Καλά είναι. Ναι, δεν έχει απευθείας σε Θεσσαλονίκη Κέρκυρα. Αλλιώς θα πήγαινα με τα αεροπλάνα. Και μίσκο κιόλας. Ξεφύγαμε σήμερα. Το μπάτζι δεν ανέβει πάρα πολύ. Προβλέπονται free μεταφορικά. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Για τα δωρεάν μεταφορικά των εκλογών. Οι υπόλοιποι μη... If you know, you know. Γιατί να πας να ψηφίσεις, γιατί πάει πάντα σαν κολλάδο. Αυτή είναι η ερώτηση. Πληρώνω τίκετς να με ψηφίσεις. Ποιος είσαι, μα ο Φιβίας. Ουε ουε και BBB. Λοιπόν, δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Σημάδια εδώ. Ο Φιδίας πως θα τα φαίνει και θα βγει ο βουλευτής, πως ο χειρότερος παίζει να είναι οι άλλοι. Καταρχάς ρε μαλάκες, και η εισιτήρια από το κόμμα να πάρετε, αφού δεν θα ψηφίσετε το κόμμα που σας θα δώσω. Στα αρχίδια σας. Εσείς τα παλεφά βγάλατε. Ό,τι θες ψηφίζεις. Γεια σου Ειρήνη. Κοίτα, δεν ξέρω το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, αλλά για να βγαίνει ο Φιδίας, σκέψου οι άλλοι πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Να μου πεις, αν το σκεφτείς, στην Ελλάδα, άμα έβαζε υποψηφιότητα, ποιον να πω τώρα.
Ο Μάνος δεν θα έβγαινε, για πλάκα θα έβγαινε. Ή ο Κόλλιες, για πλάκα. Σιγά μην δύο βιδέες. Καλά, ο Μάνος ισχύει, μακάρι να έβαζε. Να μου τα παιδιά. Αυτό με το αεροπλάνο το Σάπιο το δώρο προς την Κύπρο, το διάβασες? Ναι, που έδωσε ο Κούλης το τέτοιο για τον Πρωθυπουργό, για τον Πρόεδρο. Γελά ο κόσμος. Στην Κύπρο έβαλε φοιτείας. Εδώ παίζει να βγει ο DK, 0%. Κουλουράκι. Όχι, άλλοι ψεκασμένοι, φτάνει. Κουραστήκαμε. Ποιος είναι ο DK? Ένας που κάνει κολοτούμπες. Παρκουρίστας. Νέο παιδί, μαλάκα, κατεβαίνει με τη νίκη. Φαντάσου εγκέφαλο που κουβαλάει. Από εκεί καταλαβαίνεις το ποιόν του. Όποιος θέλει κατεβαίνει. Ναι, αυτό είναι η πολιτική. Αυτό είναι ο ορισμός της πολιτικής. Όποιος θέλει κατεβαίνει. Γι' αυτό γαμάει πολιτική. Ο Ντικέι με την νίκη μαλάκα. Τράπη και ντροπή. Καλά που το είπες να το κάνω ένα subscribe. Imagine να τον έχεις άλλο. Με το Λάος ξέρετε τι κατεβαίνουνε. Η Ιλιάδη και η Αϊβέφα. Ό,τι να είναι. Μικρό παιδί είναι, δεν ξέρει, δεν πειράζει. Όταν μεγαλώσει θα μάθει. Η Αγγελική Ιλιάδη και η Βέφα Αλεξιάδου. Με το Λάος. Ο Ριχάρδος με τον Καρατζαφίρε. Ό,τι να είναι, μα λέει. Γεια σου, Λόψη. Και Καμπούρης πρόεδρος, μα λέει. Ποιος ο Καμπούρης? Γεια σου, Οφίσια. Γεια σου, Κόουτς. Κοντεύει 30. Α, όντως. Εντάξει, και για τον Άδωνη μικρός λέγανε ότι ήταν και δεν ήξερε. Ή για τον Πλεύρη. Το μικρό στην πολιτική έχει άλλο νόημα. Γεια σου ρε κόουτς, κουτσαρά, με τη λιμπάρ. Έτοιμα. Αναμένεται αύξηση ψηφοφόρου στο κόμμα σου. Α, ναι, είμαι πέρα 25 σήμερα. Ωραίος. Ωραίος ο παίχτης. Και δεν ήξερα τι είμαι σήμερα. Κι όμως, Γιάννη, υπάρχει λογική στο να κατέβει ποιος να είναι. Γιατί στην πολιτική δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες, δικηγόρους, αυτούς που ασχολούνται με πολιτικές επιστήμες. Στην πολιτική χρειαζόμαστε και ανθρώπους που καταλαβαίνουν τον απλό άνθρωπο, που έχουν γνώσεις, ξέρω εγώ, της γειτονιάς, της πόλης τους. Χρειάζονται απ' όλα. Γι' αυτό γαμάει η πολιτική. Ωραία φλάτσα, φλούτσα που γίνεται εδώ μέσα. Νίκο Παπά ψηφίζουμε, το είπαμε. Χρειάζονται, Γιάννη, και αυτοί που ξέρουν, ξέρω εγώ,
τα ανθρωπίνα δικαιώματα, χρειάζονται και αυτοί που καταλαβαίνουν πώς κινείται η αγορά, είναι όλα. Δεν είναι μόνο τεχνοκράτες. Job done. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Δεν έχω να διορθώσω κάτι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που δεν το χοντρένεις με τα memes και το κρατάς λίγο πιο στεγνό. Γενικά η υπερπροβολή και το να χρησιμοποιούμε συνέχεια memes με κουράζει. Οπότε αν τα κλίπ είναι καλά, δεν χρειάζεται τίποτα. Βαριέται να βάζει βρίσκει τάφο. Γιατί υπήρχε, ο παπάς π.χ. στα κοινωνικά θέματα, οι απόψεις του είναι εξαιρετικές. Και συμφωνώ σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που μιλάει. Χρειάζεται και αυτό. Καταλάβω. Όλα χρειάζονται. Αυτό job done, μπράβο. Όλοι κράζουν το κασελάκι. Ποιοι είναι όλοι. Να μου πεις ναι, όταν ζεις σε μια χώρα που είναι ομοφοβική, προφανώς θα τον κράξουν. Εννοείται. Λογικό. Καλά όλα αυτά, αλλά ήρθε η ώρα της μάσας. Μπαούλο. Ωραία, 2,5 μερίδες έχει ακόμα. Του μπάνε. Του μπανιστάν. Λοιπόν, φύγαμε.